Κύριε Βάκη, το λόγο έχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Μιχαλολιάκος. Κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ. 15 λεπτά. Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριο ζητούμενο και βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου, ο αυτοπροσδιορισμός και ο σεβασμός των ατόμων να αυτοπροσδιορίζεται. Επί του θέματος, εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε Έλληνες εθνικιστές και εσείς δεν σέβεστε το δικαίωμά μας να αυτοπροσδιορίζεστε. Προς τι λοιπόν η επίκλησή σας σε αυτή την αρχή, όταν πρώτοι εσείς για πολιτικούς λόγους επιλεκτικά την παραβιάζετε. Είμαστε Έλληνες εθνικιστές. Δεν είμαστε ούτε φασίστες, ούτε ναζιστές. Όπως και εσείς είστε κομμουνιστές και πρέπει να το ομολογήσετε και όχι να συχνάζετε στα διάφορα φόρουμ τα διεθνή και να παριστάνετε τους δημοκράτες. Πριν όμως αναφερθώ στο νομοσχέδιο, θα ήθελα να ασχοληθώ με την στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Πριν λίγες ημέρες, η Νέα Δημοκρατία είχε διαμηνήσει με τον τίτλο «Άλλοθι τέλος» ότι δεν θα ψηφίζει νομοσχέδια όταν αποστασιοποιείται ένας κυβερνητικός εταίρος, ακόμη και αν συμφωνεί. Και αναφέρθηκε και προηγουμένως ένας εκ των αγορητών της Νέας Δημοκρατίας ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πλειοψηφία των 151 από τη στιγμή που βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων έχουν διαχωρίσει τη θέση τους και έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Χρειάζεται όμως πολύ θράσος για να το πει αυτό ένας εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, όταν είναι δεδομένο ότι με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας δόθηκε κυβερνητική πλειοψηφία στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα αναφέρω κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Με κορυφαία εκείνη της 14ης Αυγούστου του 2015, όταν η κυβέρνηση δεν είχε την πλειοψηφία, διότι είχαν φύγει δεκάδες βουλευτές από τις τάξεις τους, που αργότερα έκαναν άλλο κόμμα και πολιτεύτησαν ως γνωστό, και ψήφισαν ναι στο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί λοιπόν ήταν που έδωσαν την κυβερνητική πλειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν σταμάτησαν στο μνημόνιο στον Αύγουστο του 2015. Είχαμε τρεις περιπτώσεις. Το νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης, όπου και εκεί οι μισοί βουλευτές σχεδόν της Νέας Δημοκρατίας, αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υπερψήφισαν το σύμφωνο συμβίωσης. Είχαμε επίσης τη ρύθμιση για το αμαρτωλό Μέγαρο Μουσικής, όπου την ψηφίσατε, κύριοι, επίσης της Νέας Δημοκρατίας. Και είχαμε βεβαίως και το νομοσχέδιο για το Ισλαμικό Τέμενος, όπου και εκεί ψηφίσατε υπέρ των θέσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Πώς λοιπόν επικαλείστε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κυβερνητική πλειοψηφία, όταν στις δύσκολες στιγμές έρχεστε εσείς αρρωγήτης, και πώς είναι δυνατόν να αμφισβητείτε αυτό το πράγμα όταν υπάρχουν πολύ πρόθυμοι συμπαραστάτες, ειδικά σε τέτοιου τύπου νομοσχέδια όποτε τίθεται. Όταν έθεσε ο συναγωνιστής βουλευτής Ιωάννης Λαγός το θέμα της αντισυνταγματικότητος, είπε ότι δεν είναι δυνατόν να έχει γνώμη, να έχει δικαιοπραξία ένα παιδί 15 ετών. Και απαντήσατε ότι αυτό καλύπτεται και είναι συνταγματικό. Κάποτε, όταν όσοι είναι νομικοί από εδώ μέσα, και χωρίς να είσαι νομικός το αντιλαμβάνεις εύκολα, αντιληφθείτε σε τι είπατε ναι, τότε πραγματικά θα πρέπει να φρύτετε. Αλλά φάνηκε και από το αίτημα αυτό περί αντισυνταγματικότητας ότι μέσα στη Βουλή υπάρχουν δύο κόμματα. Υπάρχει το κόμμα των πολιτικών κομμάτων και υπάρχει και το κόμμα του ελληνικού λαού, η Χρυσή Αυγή. Όλοι εναντίον. Και μάλιστα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λάπας, έφτασε στο σημείο να πει ότι ακόμη και το 1821 έγινε υπέρ των δικαιωμάτων των τρανσέξουαλ. Μήπως έχετε μπερδέψει τα πράγματα επειδή οι κλέφτες φορούσαν φουστανέλες.
Αυτό κατάλαβε, κύριε. Όπως κατάλαβα ότι είπατε ότι πρέπει να σεβόμαστε τις δικαστικές αποφάσεις. Όμως εσείς δεν σέβεστε το δικό μας τεκμήριο της αθωότητος και μας έχετε κατηγορούμενους όταν δικαζόμαστε. Όχι εσείς προσωπικώς, το κόμμα σας και γενικά πολύ προοδευτικοί εντός πολλών εισαγωγικών κονδυλοφόροι και ομιλητές. Είπε επίσης ο αγορητής της Νέας Δημοκρατίας, άλλος αγορητής της Νέας Δημοκρατίας, ότι κάνατε το νομοσχέδιο όσο μπορείτε πιο αριστερό. Διαφωνώ απολύτως. Όσο πιο πολύ φιλελεύθερο θα έλεγα, διότι είναι γνωστόν ότι επί των ημερών της Σοβιετίας και του πατερούλη Στάλιν η ομοφιλοφιλία εθεωρεί το ποινικό αδίκημα και έπαιρναν την οδόν την άγουσα προσιδηρία οι ομοφιλόφιλοι. Είπε ακόμη ο αγορητής της Νέας Δημοκρατίας ότι σεβόμαστε την Εκκλησία. Να δούμε πώς σέβονται την Εκκλησία. Και το πώς σέβονται την Εκκλησία φαίνεται ξεκάθαρα από την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θέλει να είναι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Η Εκκλησία είναι ξεκάθαρη. Δεν δέχεται την αλλαγή φύλου. Η Νέα Δημοκρατία στην πρότασή της λέει ότι δέχεται την αλλαγή φύλου με όριο ηλικία στα 18 έτη. Και μάλιστα προσθέτει με δυνατότητα διόρθωσης μία φορά χωρίς ενδεχόμενο αλλαγής γνώμης. Επομένως, και το δικαστήριο να εξετάζει σε δύο στάδια την υπόθεση. Επομένως, επί της ουσίας, συμφωνεί με την αρχή και με το πνεύμα του νομοσχεδίου η Νέα Δημοκρατία. Απλά έχει την αντίρρηση ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό στην ηλικία των 15 ετών. Το πώς γεννιόμαστε, το πώς υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο, οπωσδήποτε είναι δώρο Θεού. Και όποιος το αμφισβητεί, αμφισβητεί την ίδια τη φυσική πραγματικότητα, τους ίδιους τους φυσικούς νόμους και κατ' ουσίαν συντελεί στο να διαπραχθεί μία ίδρυση κατά τα αρχαία ήθη και έθιμα. Θα ήθελα επίσης στο σημείο αυτό να απαντήσω και στον Υπουργό της Κυβερνήσεως, ο οποίος θέλοντας να διαχωρίσει τη θέση του από τα εγκλήματα του μπολσεβικισμού, μεταξύ των οποίων και ο διωγμός των ομοφιλοφίλων, είπε ότι εμείς είμαστε εναντίον του Στάλιν. Και είπε ότι από το 1968 υπήρχε ένα κόμμα, το ΚΚΕ εσωτερικού, που αγωνιζόταν για σοσιαλισμό με ελευθερία. Θα θυμίσω ότι αυτό το κόμμα που αγωνιζόταν για σοσιαλισμό με ελευθερία εννοούσε πώς την ελευθερία. Να έχει την έδρα του στη Ρουμανία του Νικολάε Τσαουσέσκου. Ωραίος δημοκράτης ο Τσαουσέσκου. Και μάλιστα αρκετοί από τους πρωταγωνιστές της κυβερνήσεως αυτής, όταν αργότερα ο Λεωνίδας Κύρκος θέλησε να φτιάξει ένα πραγματικά ευρωκομμουνιστικό κόμμα και έκανε την ΕΑΡ, προτίμησαν να διαχωρίσουν τη θέση τους για να κρατήσουν το σφυροδρέπανο. Αυτά τα γνωρίζουμε. Είμαστε πολύ λίγοι σε αυτόν τον τόπο και ο καθένας γνωρίζει τον άλλον. Μέσα στα πλαίσια αυτού του νομοσχεδίου έρχεται και μία τροπολογία η οποία με πονηρό και κρυφό τρόπο, ούτε λίγο ούτε πολύ, προσπαθεί να νομιμοποιήσει την τουρκική ένωση Ξάνθης. Η τροπολογία αυτή θα ανοίξει πραγματικά άσχημες, θα οδηγήσει σε άσχημες περιπέτειες στην πατρίδα μας και θα έπρεπε να ξέρουν αυτοί οι οποίοι την κατέθεσαν βασιζόμενοι σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι υπάρχει και άλλη καταδίκη της Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη στέγη μακεδονικού πολιτισμού που έχουν κάνει οι φιλοσκοπιανοί. Ανοίγουν λοιπόν πολλά μέτωπα. Οδηγούν τη χώρα σε περιπέτειες. Κατ' ουσία, κατά παράβαση του συνταγματικού χάρτη, αναγνωρίζουν, πάνε να αναγνωρίσουν εθνικές μειονότητες στην πατρίδα μας. Φτάσαμε στο σημείο μια και αναφέρομαι στη Θράκη, να έχουμε χαρίσει κυριολεκτικά στην τουρκική προπαγάνδα το σύνολο του μουσουλμανικού πληθυσμού της Θράκης, ο οποίος αποτελείται
από οτιδήποτε άλλο εκτός από τουρκογενείς. Υπάρχουν Τσερκέζοι οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει εκεί, υπάρχουν Ρωμάοι οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, υπάρχουν και οι καθαρότατοι Έλληνες πομάκοι, τους οποίους όλους αυτούς, και αυτό δεν είναι ευθύνη της αριστεράς, είναι της δεξιάς, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τους χαρίσαμε στην Τουρκία. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν μείνει πιστοί στο Οθωμανικό καθεστώς, έγραφαν με αραβικούς χαρακτήρες και τους μάθαμε εμείς να γράφουν την τουρκική γλώσσα με λατινικούς χαρακτήρες και να ευθυγραμμιστούν με το κεμαλικό κράτος. Αυτή είναι μια ευθύνη μεγάλη του ελληνικού κράτους, της δεξιάς, του κέντρου, όλων όσων κυβέρνησαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από εκεί και πέρα όμως, να φτάσουμε στο σημείο να εορτάζονται τα ελευθέρια στην Ξάνθη και να παρελάβει γυμνάσιο Θηλαίων με ισλαμικές μαντήλες, αυτό αποτελεί ντροπή. Και θα έπρεπε να κάνει περισσότερο προσεκτικούς αυτούς που έφεραν την τροπολογία η οποία οδηγεί, παραβιάζοντας και την απόφαση του Αρείου Πάγου, στην αναγνώριση της τουρκικής ένωσης Ξάνθης. Μάλιστα, στα ελευθέρια της Ξάνθης παρήλασαν μαθήτριες με ισλαμικές μαντήλες. Και οι Θράκοι, για να είναι σήμερα ελληνικοί, αυτό το κομμάτι της Θράκης μόνον για να είναι ελληνικό, γιατί θα μπορούσε να είναι και η Ανατολική Θράκη και η Ανατολική Ρωμυλία, χύθηκε αίμα. Αίμα εκλεκτό. Στο δεύτερο Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο, όπου έχισε το αίμα του ταγματάρχης Βελισσαρίου, ο απελευθερωτής των Ιωαννίνων, καθώς και ο τελευταίος κατευθείαν απόγονος του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, ο Γεώργιος Κολοκοτρώνης, στη μάχη της Κρέστας. Έχισαν το αίμα τους για να είναι ελεύθεροι Θράκοι. Και σήμερα στην Ξάνθη παρελάβουν με ισλαμικές μαντήλες και δηλώνουν με θράσος Τούρκοι, παραβιάζοντας τη συνθήκη της Λοζάνης. Πώς φτάσαμε όμως ως εδώ? Διότι όλα αυτά τα οποία συζητούμε σήμερα για δήλωση φύλου και τα λοιπά, θα ήταν μέχρι πριν λίγα χρόνια κυριολεκτικά αδιανόητα. Θα ήταν εξωφρενικά. Οι εκπρόσωποι της νέας αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ είναι άριστοι τακτικιστές και κατά τούτο αξίζουν συγχαρητηρίων. Χρησιμοποιούν τη λεγόμενη τακτική του σαλαμιού, γνωστή κομμουνιστική μέθοδο. Παράδειγμα χαρακτηριστικό της τακτικής του σαλαμιού, ό,τι έγινε στην Ουγγαρία στα 1945, θα τονίσω ότι υπήρχαν μόνο 2.000 κομμουνιστές στην Ουγγαρία. Και φτάσα το 1949 να την κυβερνούν. Αναφερόμενος στο πώς κατόρθωσαν αυτό το πράγμα, ο ηγέτης τους, ο Ράκωση, είχε πει σε μια διάλεξή του το 1952. Αν κάνουμε μια φανερή, αναφερόμενος στη μέθοδο του Σαλαμιού, αν κάνουμε μια φανερή καταμέτωπο επίθεση για να εξοντώσουμε όλους μας τις αντιπάλους και να πετύχουμε τους στόχους μας, τι θα συμβεί? Απλούστατα, οι εχθροί μας θα ενωθούν εναντίον μας. Ποια είναι λοιπόν η καλύτερη τακτική? Να αποφύγουμε τη γενική καταμέτωπον επίθεση και να αρχίσουμε τη βαθμιαία εξουδετέρωση των αντιπάλων. Θα καταλύσουμε ολότελα το αστικό κράτος. Θα καταστρέφουμε θεσμό προς θεσμό, φθήροντας κάθε φορά και έναν υπερασπιστή του. Αυτό προσπαθεί με κάθε τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι πριν φτάσουμε σε αυτό το εξωφρενικό νομοσχέδιο, το οποίο διαλύει κυριολεκτικά το θεμέλιο του έθνους, το οποίο είναι ο ιερός θεσμός της οικογενείας, είχαμε το δημόσιο κάψιμο της σημαίας που βγαίνανε στις τηλεοράσεις εκπροσώποι του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι προοδευτικοί παράγοντες και το υπερασπίζοντος σαν δικαίωμα. Είχαμε την κατάργηση πρόσφατα της επάρσεως της Γαλανόλευκης από τα σχολεία. Είχαμε μια συστηματική και μεθοδική προπαγάνδα και διαστρέβλωση της εθνικής μας ιστορίας. Και αυτό το νομοσχέδιο δείχνει αυτό που επανειλημμένα έχει τονίσει η Χρυσή Αυγή. Ότι η χρεοκοπία δυστυχώς δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι και πολιτική, είναι και ηθική, είναι κοινωνική. Και ο μόνος τρόπος για να σταματήσουμε αυτή τη χρεοκοπία σε όλα τα πεδία είναι οι Έλληνες επιτέλους να ξεσηκωθούν για μια νέα Χρυσή Αυγή του ελληνισμού. Η χρεοκοπία λοιπόν αγγίζει πολλά πράγματα. Τι επιδιώκουν όμως οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ με το νομοσχέδιο αυτό? Χαρακτηριστικό είναι αυτό
το οποίο γράφει το νομοσχέδιο ότι ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του ανεξάρτητα από το φύλο από το οποίο καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Καμία σημασία λοιπόν τα βιολογικά χαρακτηριστικά. Τα παράδοξα τα οποία μπορούν να προκύψουν από το νομοσχέδιο αυτό, εάν υπερψηφιστεί που θα υπερψηφιστεί, είναι πολλά. Υιοθεσία παιδιών από δύο ομοφυλόφιλους που ο ένας θα δηλώνει άντρας, το άλλος θα δηλώνει γυναίκα. Αποφυγή της στρατιωτικής θητείας και πάρα πολλά άλλα. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο τέρας. Η Χρυσή Αυγή θα αντισταθεί και θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο αυτό, καταγγέλλοντας όμως και την υποκριτική στάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν λέει όχι, δίνει μια δική της πρόταση που και αυτή περιέχει την αλλαγή φύλου. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.